Unfollow είναι ένα μηνιαίο περιοδικό με πολιτική, δημοσιογραφία, ρεπορτάζ, σχολιασμό και ανάλυση, λογοτεχνία και πολιτιστική κριτική. Εκδίδεται και διευθύνεται από τους συντάκτες του. Ο υπεύθυνος έκδοσης Λευτέρης Χαριλαμπόπουλος μίλησε στο δελτίο του Unfollow για θέματα που περιλαμβάνει το περιοδικό του Ιουλίου. Στο Unfollow που κυκλοφορεί πολύ πολύ εύκολα κάποιος να βρει ότι το προπαγανδιστικό success story της κυβέρνησης Σαμαρά και Βενιζέλου δεν τραβάει. Ακόμα και αν αυτή η πολυθρύλητη ανάκαμψη, τη οποία προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα έρθει μετά από 6 χρόνια ύφεση, υπενθυμίζω όπως καλά γνωρίζετε ότι 6 χρόνια ύφεση δεν είχαμε ούτε τη διάρκεια της κατοχής του 40, ακόμα και αν το 2014 το χρόνο που τρέχουμε τώρα, θα έπρεπε εδώ και 2 χρόνια να είμαστε σε ρυθμό ανάπτυξης. Ένα από τα θέματα που ξεχωρίζει είναι με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η αρπαγή των ελληνικών υδρογονανθράκων». Στο ρεπορτάζ, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι σε σκάνδαλο διαρκείας εξελίσσεται υπόθεση με την απευθείας παραχώρηση από την κυβέρνηση των αδειών εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών κοιτασμάτων του Πρίνου στον επιχειρηματικό όμιλο Ενεργειακή Αιγαίου Μεγαλομέτοχο της Καβάλα Oil. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η παραχώρηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας σε αμερικανικά κεφάλαια και στο μονοπωλιακό κολοσσό BP. Όσον αφορά τα ενεργειακά κοιτάσματα για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, κυρίως στο Ιόνιο και στην Κρήτη, το οποίο από χτες έχει αρχίσει ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Μανιάτης, να διαφημίζει, θα πω το εξής. Όντως, το νορβηγικό πλοίο, το οποίο έχει χαρτογραφήσει το Ιόνιο και την Κρήτη, προκύπτει ότι δείχνει ότι υπάρχουν όντως κοιτάσματα τα οποία είναι προς διερεύνηση και προς αξιολόγηση. Το κακό όμως είναι ότι για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί καταρχάς αυτά τα κοιτάσματα, θα πρέπει να έχει κηρύξει ΑΟΣ. Εμείς ΑΟΣ με την Ιταλία δεν έχουμε κηρύξει, ούτε με την Αλβανία. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή υπάρχει εταιρεία, η Ενεργειακή Αιγαίη, η οποία προσπαθεί να κερδίσει τα open door που είναι στην Πάτρα, στο Κατάκολο και στα Ιωάννινα, ενώ στην πραγματικότητα η εξόρυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν πρώτα δεν φροντίσουμε να κηρύξουμε ΑΟΣ ανάμεσα σε εμάς, στους Ιταλούς και τους Αλβανούς. Δεν μιλάω τώρα για το Αιγαίο και την Τουρκία. Μιλάω για χώρες που οι διπλωματικές μας σχέσεις είναι πολύ πιο εύκολες. Πολύ πιο εύκολες. Θέλω να πω δηλαδή ακόμα και αυτή η ιστορία χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να ρίχνει ένα προπέτασμα καπνού ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν κυβερνάει κανείς. Όλα στον αυτόματο είναι και πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί. Είναι τώρα εδώ η Τρόικα, ακολουθούμε τις επιταγές τους. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ μέσα στο Unfollow το οποίο μιλάει για το αεροδρόμιο των Χανίων και του αεροδρομίου, όπου ουσιαστικά αυτά τα δύο αεροδρόμια, ενώ είναι προς πώληση, πριν τα πουλήσουμε, τα ανακατασκευάζουμε κιόλας. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να κατασκευάζεις ένα αεροδρόμιο στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ ουσιαστικά το έχεις προς πώληση, είναι ήδη στο ΤΕΙΠΕΔ και πουλιέται, για ποιο λόγο? Και ειδικά μάλιστα για παράδειγμα στα Χανιά, το έργο της επέκτασης έχει δοθεί στον εθνικό εργολάβο τον κύριο Μπόμπολα, ο οποίος εμφανίζεται και ένας από τους 14 για να το αγοράσει. Δεν σας φαίνεται παρανοϊκό? Σταθερότητα σημαίνει σταθερά βήματα για όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Βοηθήστε! Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ! Αν και έχει ένα δίκιο ο κύριος Βενιζέλος όταν λέει... Θα ζητήσετε συγγνώμη! Δεν είναι υπερασπιστεί αυτό που είναι η ελληνική ταυτότητα και ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Αν οι πολίτες το επιλέξουν, μεγιά τους με χαρά τους. Εάν δεν το επιλέξουν, στην πραγματικότητα οι πολίτες επιλέγουν να βάλουν τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Η ιστορία διδάσκεται στα παιδιά μας χωρίς να καλλιεργεί ούτε την υπερηφάνεια για την πατρίδα μας, ούτε την κριτική του σκέψη. Σαν να διδάσκεται όχι σε Ελληνόπουλα, αλλά σε μαθητευόμενους διεθνιστές. Γιατί στο σύγχρονο κόμμα δεν υπάρχει έλεγχος της εθνικότητας του κεφαλαίου. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Τον κάθε Έλληνα. Αυτή πρέπει να είναι σήμερα η υπέρτατη ιδεολογία. Η σωτηρία του τόπου. Ήρθε η ώρα, η χώρα, να κλείσει τους λογαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 74-75 μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία... Τελείωσε η πλάκα! Και τέλος, για να έρθει μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση. Δημοκρατία, πας θυσία!